η ΑΕΚ δεν αργεί να τον ανταποδώσει προς μεγάλο ενθουσιασμό των φίλων της. 1962-63, κατά τρόπον δραματικών, εισαγώνα μπαράζ. Το μοναδικό κέρδος για την Ένωση ήταν το γκολ του Παπαϊωάννου στο 81ο λεπτό της αναμετρήσεως. Έμεισε με ενθουσιασμό τους συμμετριώτες μας, ιδίως όταν η ομάδα μας επιτυγχάνει πρώτη ένα γκολ. Με ένα γρήγορο και γερό σουτ του Παπαϊωάννου. Στο κέντρο ο Σκεφοβίλης κερδίζει την μπάλα και τροφοδοτεί με μακρινή μαλλιά του Παπαϊωάννου. Σε περνάει η Έρα και το Σανταμαρία και εξαπολύει η αναβολή πριν προλάβει με τα κούρνα επέμβει, σημειώνοντας έτσι το 2-0. Ο Παπαγιοργίου από θέση έξω δεξιά σεντράρει σωστά στη θέση του πέναλτι και ο Παπαϊωάννου με ένα ουράνιο άλμα δίνει καρφωτή κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παπαϊωάννου ήταν αυτός που προσέφερε πάλι με ωραία ενέργεια το προβάδισμα εις τους φιλοξενωμένους της ΑΕΚ. Γενικός Διευθυντής Αθλητισμού κ. Σαντανίδης και άλλοι επίσημοι και παράγοντες του ειρηνικού ποδοσφαίρου. Το γκολ της Οφαρίσιος με πάσα του Σιδέρη το έβαλε ο Παπαϊωάννου και οι φίλαθλοι χειροκρότησαν. Ήταν αργό, στατικό και με πολλά φάουλ. Στο 21ο λεπτό η ΑΕΚ σημείωσε το πρώτο τέρμα που στάθηκε και το μοναδικό του αγώνος. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με γκολ του Παπαϊωάννου, ο οποίος πλάσαρε τον γκολκίπερ της χιλιανής ομάδος. Το 54ο λεπτό κατόρθωσε να ισοφαρίσει με σούτ του Παπαϊωάννου. Προϋποθέσεις για γκολ, κατόρθωσε να ισοφαρίσει στο 74ο λεπτό με σούτ του Παπαϊωάννου, ύστερα από λάθος της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού. Να ο Γκλέζος προωθείται, Παπαϊωάννου. Προσπάθεια του Παπαϊωάννου μπαίνει, παίζει το 1-2 με τον Γκλέζο. Χάνεται προς τη μήνυ μπάλα, γίνονται κόντρες και ο Παπαϊωάννου τελικά τη στέλνει στα δίχτυα με τα αστρότυπα. Το καλό πλέον. Ο Αρδίζογλου θα βρει τον Μίμη του Παπαϊωάννου. Το σούτ του Παπαϊωάννου κάνει το 2-0. Πέστο Βάγνερ. Θα κάνει μια ωραία σέντρα και ο Παπαϊωάννου θα πεταχθεί ανάμεσα στους δύο Πανιωνίους και θα κάνει το 2-0 τελικό αποτέλεσμα, μια καθαρή νίκη της ΑΕΚ. Μετά το φάουλ του Τσάμι και του Τσανλάιτερ, εδώ είναι ο Παπαδόπουλος που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος. Γυρίζει την μπάλα ο Παπαϊωάννου, ακολουθεί τη φάση, προλαβαίνει το Συνετόπουλο και την έξοδο του Κελεσίδη, προηγείται 1-0. Τον είδαμε στις αγκαλιές του Τάσου που θα εκτελέσει αργότερα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Καλοτραβηγμένο στη μεγάλη περιοχή, τα συνεχόμενα λάθη των αμυντικών του Ολυμπιακού, αριστερός κεραυνός από τον Παπαϊωάννου, 2-0 με δύο γκολ του Μίμη Παπαϊωάννου, η ΑΕΚ. Και ένα κόρνερ θα το χτυπήσει ο Παπαϊωάννου. Ο Λίσσα έχει βγει από τα δοκάρια, ξαναγυρίζει, προσπαθεί να διώξει την μπάλα, την διώχνει, αλλά όπως φαίνεται και από την κλίση που έχει κάνει το σώμα του, έχει μπει προς τα μέσα, λέγοντας την τροχιά της μπάλας ότι είχε φάλτσο, ξαναγυρίζει προς τα δοκάρια. Και ενώ τα πόδια του είναι έξω από τη γραμμή, το σώμα του παίρνει κλίση εσωτερικά προς εσωτερικό μέρος. Είναι υποχρεωμένος δηλαδή να γυρίσει πίσω και να την διώξει με τα δύο τα χέρια επειδή έχει φάλτσο και φαίνεται βέβαια ότι την διώχνει από μέσα. Ο Παϊωάννου, ωραία στο αριστερό. Γκολ! Δεύτερο γκολ. Τι ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία η παλιά που ήρθε στο αριστερό όπως το ήθελε του Παπαϊωάννου. Κοιτάξτε την παλιά του Νικολούδη. 1-2 παίχτηκε ουσιαστικά. Τόσο ωραία στρωμένο στο αριστερό δεν μπορούσε να του έρθει του Παπαϊωάννου και φυσικά το δεύτερο γκολ είναι γεγονός. Ξανά ο Δαβουρλής. Πάντα ο Δαβουρλής έντρανε! Γκολ! Παπαϊωάννου γκολ! Ναι! Στο Νικολούδη. Ο Νικολούδης κάνει μια σέντρα κατά τον Παπαϊωάννου και φανά του Παπαϊωάννου και 1-0. Αγαπητοί ακροατέ, ένας εύστοχος συνδυασμός. Φάουλ έξω από την περιοχή ο Τάσος. Αυτό το γκολ του Μίμη Παπαϊωάννου έκρινε τον αγώνα με αντίπαλο τη Σοβιετική Ένωση στο βρεγμένο τερέν του Καφτατζογλίου στις 10 Μαΐου του 1977. Σε έναν αγώνα που μπορεί να μην έδωσε την πρόκριση, όμως έμεινε στην ιστορία για άλλους λόγους.